Το τρίτο πεδίο παρεμβάσεων αφορά την ενίσχυση της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας. Αυτό που εμείς ονομάζουμε κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην αλλαγή του παραγωγικού προτύπου, του παραγωγικού μοντέλου στη χώρα μας και στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών στον βαθμό που υποστηρίζεται από μια συνεκτική κυβερνητική πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται για τις ακόλουθες θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Πρώτον, για την ενοποίηση της κατακερματισμένης συνεταιριστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα, ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία συνεταιριστικών εγχειρημάτων και τοπικών δικτύων κοινωνικής οικονομίας μέσα σε μια υγιή βάση, να ξεπεράσουμε τις παθογένειες του συνεταιριστικού κινήματος στη χώρα μας, παθογένειες που είχαν ως αποτέλεσμα να αφήσουν απροστάτευτο τον μικρό παραγωγό. Να διαμορφώσουμε θεσμικό πλαίσιο για την μεταβίβαση των υποπτώχευση και των πτωχευμένων επιχειρήσεων σε συνεταιρισμούς πρώην εργαζομένων, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας, όπου υπάρχει βέβαια ένα σοβαρό σχέδιο βιωσιμότητας. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχετε ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα μιας τέτοιας προσπάθειας. Τέλος, να συγκροτήσουμε και να λειτουργήσουμε Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο θα αντλεί πόρους από διοικητικές κυρώσεις, δωρεές, χορηγίες και από ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και θα τα διοχετεύει σε συνεργατικά σχήματα και ποικίλους τρόπους, με ποικίλους τρόπους, μέσα από επιδοτήσεις, τον μικροδανεισμό, μέσα από την κάλυψη εγγυητικών επιστολών και με άλλους τρόπους.